πολύ φωτός. Κύριέ μου, νιώθω σήμερα ότι θεϊκές οδηγίες θέλεις να μου δώσεις. Όλο αγάπη και λαχτάρα θα τις δώσω στα καλά μου αδέλφια. Ναι, είμαι στο πόστο μου, κύριέ μου. Το πόστο που εσύ με έχεις τοποθετήσει. Κατά το θέλημά σου πράξε σε εμένα το παιδί σου. Σε αγαπώ τόσο πολύ, Ιησού μου. Τυχή μου, είμαι εδώ, κοντά σου. Δεν κάνεις λάθος. Κάνω τόσο αισθητή την παρουσία μου για να με νιώθεις και σε περισυλλογή να έρχεσαι αμέσως στα καλέσματά μου. Αδέρφια μου, εκείνη την ώρα μαγείρευα για την οικογένειά μου. Τα άφησα όλα στην άκρη γιατί ο Κύριός μας είναι πάνω από όλα και από όλους. Όμως ένιωσα επίσης ότι υπήρχε κάτι επίγον στο Άγιο Καλέσμά του. Ναι, μικρή ψυχή μου, είναι επίγον αυτό που θα σου πω και θέλω να δοθεί σήμερα στα παιδιά μου. Γράφε λοιπόν. Εκτός από το προσωπικό δώρο μου της ατομικής κάθαρσης του κάθε ενός που θα λαμβάνει αυτές τις ημέρες, όλα τα υπόλοιπα μοιραστείτε τα άμεσα με όλους. Ό,τι κρυμμένα και γραμμένα έχετε από εμένα, δώστε τα. Μην τα φυλάξετε μόνο για εσάς, γιατί θα καταστραφούν και θα γίνουν ανώφελα. Θα σαπίσουν και θα γίνουν δίχως θεϊκό αντίκρισμα. Μην τσιγκουνευτείτε να δώσετε τα πάντα. Όσο εσείς μοιράζετε και δίνετε, τόσο εγώ θα σας δίνω καινούριες πληροφορίες και ουράνια θεϊκά δώρα. Όσο εσείς δίνετε, τόσο πιο γρήγορα ανεβαίνετε και με φτάνετε ως το τελευταίο ανωδικό σκαλί της υποδοχής μου. Εγώ σας περιμένω στο τέρμα της ουράνιας σκάλας. Τις βαθμίδες ανεβαίνετε με αυτόν τον τρόπο που σας υποδεικνύω σήμερα ταχύτατα. Δώστε τα όλα, γη και κόρες μου. Έτσι θα καρποφορήσουν μέσα στις ψυχές και των υπολείπων παιδιών μου, των αδερφών σας. Δώστε τους ουράνιους σωτήρους σπόρους της ζωής. Ήρθε πλέον η ώρα του απόλυτου θεϊκού μοιράσματος, της αλληλεγγύης, της αγάπης και της πλήρης αδελφοσύνης μεταξύ σας. Ενωθείτε με όλα τα ανώτερα επίπεδα του δικού σας εαυτού, με πλήρη σύνδεση ως εμένα θα έρθετε σαν κρίσταλοι καθαροί και διάφανοι. Ό,τι έχετε δει, ακούσει ή αισθανθεί, έστω και αν όλα αυτά ήταν πριν από μερικούς μήνες ή κάποια χρόνια, φωτίστε κι άλλο τον όμορφο πλανήτη σας με την σημασία του μοιράσματος. Λάμπετε σαν τα πιο φωτεινά αστέρια όλο και περισσότερο προς εμάς. Να βλέπατε μόνο όσα βλέπουμε εμείς. Σπινθήρες Αγίου Φωτός έρχονται προς εμάς όλες οι προσφορές σας, όλες οι προσευχές σας και όλοι οι διαλογισμοί σας. Τίποτα μα τίποτα δεν πάει χαμένο. Όλα αξιοποιούνται θεϊκά και ιερά από εμάς. Τον κάθε έναν σας θα ενεργοποιήσω ο ίδιος, την καρδιά και το πνεύμα σας, για να σκεφτείτε έως και το πιο μικρό έχετε κρυμμένο. Ίσως εσάς σας φανεί ότι μπορεί να είναι ανούσιο. Κάτι χωρίς σημασία. Όχι. Όλα έχουν την σημασία τους. Γι' αυτό σας είχαν και έχουν δοθεί. Οι αποθήκες σας πρέπει να αδειάσουν τελείως από ό,τι παλιό. Με νέα σοδιά πληροφοριών θα τις γεμίσω όσο επάνω εγώ. Η υπόλοιπη κρίκη του εαυτού σας, του εγώ σας, είναι παραταγμένη στη σειρά επάνω, μαζί μου τώρα, στην κορυφή της ανώτερης θεϊκής σκάλας. Με τον τρόπο του μοιράσματος τώρα θα ενωθείτε απόλυτα μαζί τους και για πάντα. Θα γίνετε ένα, έτσι όπως ήσασταν από αρχής του κόσμου. Ανώτερα θεϊκά όντα που θα ζουν αιωνίως δίπλα μας. Ο Πατέρας είναι Θεός αγάπης και όπως εκείνος και εμείς ζούμε αιωνίως έτσι, δεν θα άφηνε ποτέ τα παιδιά του να ζουν μόνο 70 ή 100 χρόνια. Πλαστήκατε από αρχής αθανασία να έχετε και εσείς. Όλοι μα όλοι. Ενωθείτε λοιπόν τώρα και άμεσα με τους ανώτερους εαυτούς σας, με τους πνευματικούς δασκάλους σας, με τις δίδυμες ψυχές σας, με τις αδελφές ψυχές σας, με τις αστρικές, τις πνευματικές, τις ψυχικές ανά των αιώνων, με τις αγγελικές. Όλα είναι κομμάτια σκορπισμένα του δικού σας εαυτού, του δικού σας εγώ. Τα γεμάτα πιάτα του μοιράσματος και της προσφοράς περιμένουν ανυπόμονα, καθώς και εγώ, για να σας θρέψουν. Αυτές οι προσφορές του μοιράσματος και του δοσήματος είναι οι τελευταίες γενιά μου από εσένα που ζητώ. Είναι η σπασμένη κρίκη της ουράνιας πνευματικής αλυσίδας που πρέπει εσείς να ενώσετε. Ενώστε το παλ του είναι σας. Είναι τα σπασμένα κομμάτια ενός νοητού καθρέφτη. Μαθητές μου και όλοι οι εργάτες του φωτός μου, δώστε προσοχή στα λόγια μου. Εσείς που είστε όλοι στα πόστα που σας έχω τοποθετήσει ο ίδιος,
Κάνετε εσείς πρώτοι την αρχή των κλιμάτων. Αρχίστε να δίνετε ό,τι έχετε. Αρχίστε να ανεβαίνετε τη σκάλα του ουρανού. Ξυπνήστε τρυφερά τώρα όλους τους υπόλοιπους. Έλα, γενιά μου. Το τελευταίο σκαλοπάτι της συνάντησής μας σχεδόν βρίσκεσαι. Λίγο ακόμα. Μόνο λίγο θέλεις, αγαπημένη μου γενιά, για να σε σφίξω στην αγκαλιά μου. Για να σας παραδώσω με αγάπη στα χέρια και στην αιώνια βασιλεία του πατρός μου, καθώς εκείνος σας είχε παραδώσει τα χέρια μου για να σας σώσω και να σας δώσω την δεύτερη ευκαιρία με την σταύρωσή μου και την ανάστασή μου, την σωτήρια για εσάς. Είμαι ο στρατηγός σας και σας περιμένω στην κορφή της ουράνιας πνευματικής σκάλας. Βρίσκομαι και εγώ στο πόστο μου και σας περιμένω ανυπόμονα να συγκεντρωθείτε σε τέλεια παράταξη εμπρός μου, πιστοί στρατιώτες μου από πάντα. Δεν είμαι μόνος. Ουράνιες πνευματικές ταξιερχίες βρίσκονται ήδη δεξιά και αριστερά μου. Μερικοί είσαστε τραυματισμένοι ψυχικά και σωματικά. Από τα χεράκια σας θα σας τραβήξουμε με δυνατά κοντά μας, τον κάθε έναν από εσάς μοναδικά και με περίσσια αγάπη. Με σεβασμό και λατρεία, στοργή και τρυφερότητα, τραυματισμένοι μου στρατιώτες, λαμβωμένη γενιά μου. Ναι, στην κορφή της σκάλας είμαστε όλοι ευλαβικά παραταγμένοι και σας περιμένουμε γεμάτη λαχτάρα. Η διαταγή του ουρανού έχει δοθεί ήδη μέσα σας. Επήγει, γενεά μου, το κάλεσμα του αιώνιου στρατηγού σου να ακούσεις. Σας περιμένω και σας ευλογώ αιώνιοι μαχητές μου, Ιησούς. Αμήν.